Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Αποστολίδη, τη νέα δυνατή μεταγραφή του Γιάλισσου. Γιώργο, καλώς ήρθες στην Ρόδο και στον Γιάλισσο. Μία μεγάλη πρόκληση για σένα, αφού είσαι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου, για να επιτευχθούν οι στόχοι του Γιάλισσου. Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στο νησί. Πρώτη φορά σαν παίκτης, ερχόμενα στην έδρα σαν αντίπαλος του Κολοσσού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την υποδοχή της από την ομάδα. Βλέπω ότι έχουμε πολλά νέα παιδιά που είναι χαρά μου να συνεργάζομαι και να βοηθήσω πολλά νέα παιδιά, να έστω και λίγο να τους βοηθήσω να δουν πώς μπορεί να δουλέψει στο υψηλό επίπεδο και για να φτάσει ψηλά τι δουλειά πρέπει να κάνεις. Εμένα αυτό είναι το βασικό μου κίνητρο, όπως επίσης και ο προπονητής που έχω ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν και τον εκτιμώ πολύ και ήταν και ο από τους λόγους που σκέφτηκα για να έρθω εδώ πέρα. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, έχεις ξανασυνεργαστεί σίγουρα με τον έμπειρο coach Αλβάνη. Είναι και αυτό ένας λόγος που ήρθε στο νησί, αφού οι δύο φιλοσοφίες ενός παίκτη και ενός προπονητή υψηλού επίπεδου, όπως είπες, ταιριάζουν μέσα στο παρκέ. Ναι, ακριβώς. Έχω ξανασυνεργαστεί με τον coach Αλβάνη, τον εκτιμώ πολύ. Και αυτός έχει μεγάλη όρεξη με τα νέα παιδιά να τα βοηθήσει, να βάλει αρχές και στην άμυνα και στην επίθεση. Και πρώτα απ' όλα να αγαπήσω το άνθρωπο και να έχουμε σαν ομάδα πειθαρχία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μετά πιστεύω να είμαστε υγιείς και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Είναι πολύ αισιόδοξη αυτή τη χρονιά. Γιώργο, ο στόχος του Γιάλισσου φέτος είναι να ανέβει κατηγορία. Πιστεύεις ότι θα είναι μια εύκολη χρονιά? Όχι, δεν θα είναι εύκολη χρονιά. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ στο γήπεδο. Ο στόχος όντως έχει η διοίκηση και ο προπονητής έχουν θέσει η ομάδα να ανέβει. Έχουμε τα φόντα να το πετύχουμε αυτό εδώ. Αλλά στα λόγια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εδώ μέσα στο παρκέ πρέπει να τα δώσουμε όλα. Και μια τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσω. Ένα φιλικό σήμερα αναγνωριστικό για εσάς απέναντι σε μια πιο ποιοτική και πιο έτοιμη ομάδα, έτσι? Ναι, ο Διαγόρας φέτος πιστεύω θα πρωταγωνιστήσει το πρωτάθλημα της Γαμαθηνικής. Πολύ καλό σύνολο, με αρχές. Μου άρεσε πολύ αυτό που είδα. Εμείς το είδαμε σε μια δυνατή προπόνηση. Εγώ έχω έρθει λίγες μέρες τώρα στην ομάδα. Τα νέα παιδιά δείξανε κάποια στοιχεία πολύ, πολύ ωραία, πολύ που με εξέπληξαν, θα έλεγα, γιατί είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις άντρες όταν είσαι πολύ νέος. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος για την ομάδα και έχουμε και στο Διαγόρα καλή τυχεία, όπως και σε εμάς που ξέρουμε να είσαι πολύ δυνατή. Γιώργο, και κάτι τελευταίο, γιατί σε είδα πριν τον αγώνα να διδάσκεις στα παιδιά. Είναι εύκολο ή δύσκολο να μεταδίδεις τη δική σου εμπειρία και γνώση σε μικρή ηλικία? Όχι, αυτό είναι πιο δύσκολο. Θέλει μεθοδολογία, θέλει πολύ υπομονή, αλλά αυτό που παίρνεις όταν μαθαίνεις κάτι σε ένα νέο παιδί από αυτές τις εμπειρίες που έχω και σαν παίκτης αλλά πλέον και σαν προπονητής, είναι μεγάλη χαρά και είναι μεγάλη ευχαρίστηση να το κάνω αυτό για να βοηθήσω τα νέα παιδιά να αγαπήσουν το μπάσκετ και να παίξουν σωστά μπάσκετ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο.